Σε απολύση βασιούχων παρατηρείται η πρόβλεψη της ρύθμισης Βερναρδάκη για την παράταση συμβάσεων καθαριότητας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21 Οκτωβρίου του 2016, προτίθεται σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση.gr να προχωρήσει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ο πρόεδρος του Μιχάλης Γεράνης. Πρόκειται για το δεύτερο και σοβαρότερο κρούσμα μη εφαρμογής του νόμου μετά από αυτό του Δήμου Κηθήρων, όπου μετά την αποκάλυψη της αυτοδιοίκηση.gr πως η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε ότι θα παρατείνει τη συμβάση των εργαζομένων. Καταρχήν για τους εργαζόμενους, τους 250 οι οποίοι είχαν προσληφθεί με συμβάσεις και οι οποίοι με τη ρύθμιση Βερναρδάκη είχαν παραταθεί αυτές οι συμβάσεις τους για 2 χρόνια, η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ δρομολογεί ουσιαστικά τις απολύσεις τους, φοβούμενοι ότι κάποιοι από αυτούς θα κλείσουν 2 χρόνια συνεχούς εργασίας, και προωθεί τη λύση των εργολάβων. Η λύση των εργολάβων, η οποία είναι πιο δαπανηρή, και αυτή τη λύση, η οποία προωθείται γενικότερα στη διαχείριση των απορριμμάτων με τις εργολαβίες, διαρκείς εργολαβίες, νομίζω ότι τελικά το κόστος θα το πληρώσει ο δημότης και ο καταναλωτής, που θα δει τα επόμενα χρόνια να εκτοξεύεται το ανατόνο κόστος συλλογής απορριμμάτων. Η υπόθεση αφορά 177 εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί το Δεκέμβριο του 2014-81 και το Δεκέμβριο του 2015-96 και έχουν παραταθεί οι συμβάσεις τους με βάση το άρθρο 50 του νόμου 4351 του 2015. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν πιστέψει ότι θα συνεχιστεί η εργασία τους και ήταν εκεί γιατί καλύπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γι' αυτό τον λόγο και είχαν προσληφθεί για να ανανεώταν οι συμβάσεις τους, γι' αυτό τον λόγο ανανεώθηκαν. Βρίσκονται στο χάσμα της ανεργίας, μπροστά στο χάσμα της ανεργίας, και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, η οποία θέλει να λέγεται κυβέρνηση αριστεράς, να κατανοήσει ότι στο δημόσιο δεν προχωράει μόνο με εργολαβίες, εργάζονται εργαζόμενοι, πίσω από αυτούς υπάρχουν οικογένειες, πολλοί από αυτούς δεν έχουν κανένα μέλος οικογένειάς τους να εργάζεται και θα βρεθούν στην άβυσο την οικονομική. Δεν θα πρέπει να προωθήσει αυτές τις εργολαβίες, γιατί πέραν των άλλων, όπως ανέφερα, αυτές οι εργολαβίες ανεβάσουν το συνολικό κόστος, το οποίο τελικά θα καταλήξει στις πλάτες του καταναλωτή. Άρα, δηλαδή, όλα στους εργολάβους θέλουμε να τα δώσουμε. Όλα στους εργολάβους. Αυτή είναι η πάγια τακτική των τελευταίων χρόνων, η οποία εντάθηκε με τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Το βλέπουμε παντού. Τα πάντα ξεπουλούνται στο δημόσιο. Και όχι μόνο βέβαια έργα και εργολαβίες, αλλά ακόμα και λιμάνια και αεροδρόμια αντί πινακίου φακής. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, ότι όλα ξεπουλούνται.